Χαίρετε. Στην εργασία αυτή πραγματοποιήσαμε ανάλυση της θεματολογίας, της εστίασης και των λέξεων κλειδιών των διατριβών της κατεύθυνσης «Παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση» του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Άσκηση και ποιότητα ζωής». Μέσω της ανάλυσης προσδιορίσαμε την κατεύθυνση στην οποία στράφηκε η έρευνα στις διατριβές. Η δημιουργική μάθηση έχει προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν φαίνεται να έχει καλλιεργηθεί σημαντικά η ανάγκη για έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κανένα τμήμα εκπαίδευσης δεν παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της δημιουργικής μάθησης ή της δημιουργικότητας. Ωστόσο, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Άσκηση και ποιότητα ζωής» δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να σπουδάσουν στους τομείς της παιδαγωγικής και της δημιουργικής μάθησης σε σύνδεση με τη φυσική άσκηση και δραστηριότητα μέσω της κατεύθυνσης «Παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση». Σκοπός της μελέτης μας είναι να πραγματοποιήσουμε ανάλυση της θεματολογίας, της εστίασης και των λέξεων κλειδιών των διατριβών της παιδαγωγικής και δημιουργικής μάθησης και μέσω της ανάλυσης να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση στην οποία στράφηκε η έρευνα στις διατριβές. Ας συζητήσουμε λίγο τι είναι δημιουργική μάθηση και για ποιο λόγο είναι σημαντική. Παρόλο που η δημιουργική μάθηση δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη δημιουργικότητα, τελικά οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το τι είναι δημιουργική μάθηση αναπόφευκτα συμπεριλαμβάνει και τη δημιουργικότητα, καθώς η κατανόησή της, τόσο ως έννοια, όσο και των επιπτώσεών της, είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργική μάθηση. Η δημιουργικότητα είναι μια ευρεία, σύνθετη και πολύπλευρη έννοια που βρίσκει εφαρμογή σε πολλά πεδία. Έτσι, έχουν αναγνωριστεί 5 βασικοί τρόποι με τους οποίους προσεγγίζεται η δημιουργικότητα. Η ψυχομετρική προσέγγιση, η ψυχοαναλυτική προσέγγιση, η προσέγγιση της αυτοέκφρασης και του μυστικισμού, η προσέγγιση με βάση το τελικό προϊόν και η γνωστική προσέγγιση. Καθεμιά από τις προσεγγίσεις αυτές αξιώνει μια συγκεκριμένη θεωρία της δημιουργικότητας και μια επίσης συγκεκριμένη κατανόηση της έννοιας της δημιουργικότητας. Αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών ορισμών της δημιουργικότητας, που ωστόσο παρουσιάζουν ομοφωνία στο ότι η δημιουργικότητα απαιτεί πρωτοτυπία και αποδοτικότητα. Στην εκπαίδευση, η δημιουργικότητα ως όρος εμφανίζεται συχνά, αλλά χωρίς να υπάρχει συνέπεια ως προς τη σημασία του, ενώ υπάρχει ελλιπής καθοδήγηση σχετικά με το πώς μπορεί να καλλιεργηθεί στην πράξη. Σε μελέτη ανασκόπησης για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημιουργική μάθηση έχει οριστεί ως οποιαδήποτε μάθηση η οποία περιλαμβάνει κατανόηση και νέα πληροφορία, η οποία επιτρέπει στο μαθητή να προχωρήσει πέρα από την απόκτηση θεωρητικών εννοιών και που εστιάζει στις ικανότητες σκέψης. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η δημιουργική μάθηση βασίζεται στην ενδυνάμωση του μαθητή και στην τοποθέτησή του στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ η δημιουργική εμπειρία μπορεί να εκλειφθεί ως το αντίθετο της εμπειρίας που περιλαμβάνει απλή απομνημόνευση ή αναπαραγωγή αποκτηθέντων γνώσεων. Αντίθετα, η μη δημιουργική μάθηση συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε μάθηση που ευνοεί την απομνημόνευση, την αποστήθηση και την εκμάθηση γεγονότων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η μη δημιουργική μάθηση είναι αχρίαστη και πρέπει να αποφεύγεται. Η μη δημιουργική μάθηση συνήθως είναι το απαραίτητο στάδιο που πρέπει να περάσει ο μαθητής μέχρι να μπορέσει να φτάσει σε ανώτερα επίπεδα και να είναι ικανός να δημιουργεί νέες συνδέσεις βασιζόμενος στην υπάρχουσα γνώση. Επομένως, τόσο η δημιουργική όσο και η μη δημιουργική μάθηση είναι σημαντικές στην εκπαίδευση και πρέπει να συνυπάρχουν. Ας περάσουμε στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας. Η εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία υιοθετήθηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας. Δεν αποτελεί μια συγκεκριμένη θεωρία, αλλά αντίθετα στοχεύει στη δημιουργία μιας θεωρίας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κατάσταση που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Σε αντίθεση λοιπόν με τη θετικιστική μέθοδο, όπου τα δεδομένα προσαρμόζονται στη θεωρία,
Οι θεωρίες που αναδύονται από την εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα εμπειρικά δεδομένα και δεν δημιουργούνται ανεξάρτητα από αυτά. Η επιλογή της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας ως μεθόδο διεξαγωγής της έρευνας αυτής έγινε στη βάση ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη για καινούριους και εφαρμοσμένους τομείς έρευνας όπου δεν είναι ξεκάθαρο ποια θεωρητική προσέγγιση μπορεί να επιλεγεί. Ως δείγμα της έρευνας αποτέλεσε το σύνολο των διατριβών της κατεύθυνσης παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση που κατατέθηκαν από το 2002 μέχρι και το 2013. Από τις 106 διατριβές αφαιρέθηκαν 9 καθώς η θεματική τους δεν σχετιζόταν με την παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση. Το λογισμικό PADGEC χρησιμοποιήθηκε για την χαρτογράφηση των σχέσεων των λέξεων κλειδιών των διατριβών σε κάθε μια από τις θεματολογίες και την παρουσίασή τους σε μορφή δικτύου σχέσεων. Κάθε μια από τις διατριβές κατηγοριοποιήθηκε με βάση την εστίαση και τη θεματολογία. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι παρόλο που η κατάρτιση των κατηγοριών και των υποκατηγοριών τους πραγματοποιήθηκε με βάση τη βιβλιογραφία και επομένως αποφασίστηκε πριν την μελέτη των διατριβών, ωστόσο η τελική μορφή τους καθορίστηκε με βάση το υπάρχον υλικό ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της παρούσας έρευνας και επομένως ολοκληρώθηκε όταν περατώθηκε το πρώτο στάδιο μελέτης των διατριβών. Η διαδικασία αυτή, δηλαδή η προσαρμογή της θεωρίας στα δεδομένα, είναι συνηθισμένη κατά τη διεξαγωγή έρευνας που βασίζεται στην εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία. Έτσι, η κατηγορία θεματολογία διαμορφώθηκε σε 5 υποκατηγορίες. Μαθητές, εκπαιδευτική και εκπαίδευση εκπαιδευτικών, διδασκαλία και μάθηση, αναλυτικό πρόγραμμα, άλλοι τομείς της παιδαγωγικής. Η κατηγορία εστίαση διαμορφώθηκε επίσης σε 5 υποκατηγορίες. Κινητικές δεξιότητες, συμπεριφορά άποψη, γνωστικές ικανότητες, ψυχικές ικανότητες, υγεία, άλλος τομέας. Η ανάλυση των δεδομένων ολοκληρώθηκε σε 5 στάδια. Στην ποιοτική ανάλυση είναι κοινή πρακτική να γίνεται εξοικείωση με τα δεδομένα πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διεργασία ανάλυσης. Έτσι, το πρώτο στάδιο της έρευνας περιελάμβανε την ανάγνωση των περιλήψεων όλων των διατριβών για να αποκτηθεί γνώση σχετικά με το περιεχόμενό τους. Στο τέλος του σταδίου αυτού πραγματοποιήθηκε η διαμόρφωση των υποκατηγοριών. Στο δεύτερο στάδιο κατηγοριοποιήθηκαν οι διατριβές, καταγράφηκαν οι λέξεις κλειδιά και προσθέθηκαν νέες όπου θεωρήθηκε ότι το σύνολο των υπαρχουσών δεν καλύπτουν επαρκώς το θέμα που διαπραγματευόταν η διατριβή. Στο τρίτο στάδιο, η προσοχή επικεντρώθηκε στην ανάλυση και επεξεργασία των λέξεων κλειδιών που χρησιμοποιήθηκαν. Αφαιρέθηκαν λέξεις κλειδιά, οι οποίες θεωρήθηκαν πλεονάζουσες ή περιλαμβανόταν σε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Ομαδοποιήθηκαν συνώνυμες λέξεις κλειδιά και επιλέχθηκε για κάθε ομάδα συνώνυμων μία λέξη κλειδί. Παρομοίως, ομαδοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά και επιλέχθηκε μια γενικότερου σκοπού λέξη κλειδί που αντικατόπτριζε όλη την ομάδα. Για παράδειγμα, οι λέξεις αρχαιότητα και αρχαία Ελλάδα εκφράστηκαν από τη λέξη αρχαίος ελληνικός κόσμος κτλ. Οι διεργασίες αυτές είχαν ως στόχο τη μείωση των διαφορετικών λέξεων κλειδιών που εμφανίζονταν στις διατριβές, ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται μεταξύ τους στο επόμενο στάδιο. Στο τέλος του σταδίου πραγματοποιήθηκε έλεγχος των λέξεων κλειδιών για να επιβεβαιωθεί ότι εκφράζουν ικανοποιητικά τις διατριβές και έγινε αναθεώρηση όπου χρειάστηκε. Στο τέταρτο στάδιο έγινε καταμέτρηση του πλήθους των διατριβών σε κάθε μια από τις υποκατηγορίες της θεματολογίας και με το PADGEC πραγματοποιήθηκε διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται οι λέξεις κλειδιά των διατριβών με την εστίαση της έρευνας σε κάθε μια από τις υποκατηγορίες της θεματολογίας. Στην απεικόνιση των δικτύων χρησιμοποιήθηκαν εκτός από τις λέξεις κλειδιά και οι αντίστοιχες λέξεις των υποκατηγοριών της εστίασης. Τέλος, στο πέμπτο στάδιο πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και ποιοτική ανάλυση τους. Ας δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Όπως φαίνεται και από τη λίστα, τα 2/3 των διατριβών ασχολήθηκαν είτε με το θέμα μαθητές, είτε με το θέμα διδασκαλία και μάθηση. Όσον αφορά την εστίαση, σχεδόν οι μισές διατριβές επικεντρώθηκαν στον τομέα συμπεριφορά-άποψη.
Στο κάτω μέρος μπορούμε να δούμε τις πιο συχνά εμφανιζόμενες λέξεις κλειδιά μαζί με τη συχνότητα εμφάνισης της κάθε μιας. Για παράδειγμα, σε 32 διατριβές χρησιμοποιήθηκε η λέξη κλειδί πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε άλλες τόσες η φυσική αγωγή, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 26 διατριβές και ούτω καθεξής. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, θα προσπαθήσω να εξηγήσω όσο πιο συνοπτικά μπορώ τα τρία γραφήματα που απεικονίζουν σε μορφή δικτύου τις συνδέσεις των λέξεων κλειδιών σε κάθε ένα από τα βασικά θέματα. Στο θέμα μαθητές, βλέπουμε ότι το κέντρο του δικτύου καταλαμβάνεται από τους μαθητές στην προσχολική, παιδική, εφηβική ηλικία και στην ενηλικίωση. Πέρα από τους κεντρικούς κόμβους, υπάρχουν λέξεις κλειδιά που κατέχουν αρκετά κεντρική θέση στο δίκτυο, καθώς συνδέονται με περισσότερους από έναν κεντρικούς κόμβους. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις εστίασης, δηλαδή η συμπεριφορά, αντίληψη, οι γνωστικές ικανότητες, οι κινητικές δεξιότητες, οι ψυχικές ικανότητες και η υγεία, αλλά και λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση, τη διατροφή, τις ηθικές αξίες, την αυτοαντίληψη, την παρακίνηση και το μάθημα της φυσικής αγωγής. Στο θέμα διδασκαλία και μάθηση, είναι φανερή η αυξημένη πολυπλοκότητα των συνδέσεων των κόμβων του δικτύου συγκρινόμενη με την αντίστοιχη του δικτύου του θέματος μαθητές. Πλέον οι κόμβοι που αντιπροσωπεύουν τους μαθητές σε διάφορες ηλικίες δεν κατέχουν απόλυτα κεντρική θέση στο δίκτυο, αλλά αντίθετα τη μοιράζονται με λέξεις εστίασης καθώς και άλλες λέξεις κλειδιά όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η παρακίνηση, η ικανοποίηση, οι στόχοι, οι νέες τεχνολογίες, η φυσική αγωγή και τα παιχνίδια. Αυτό δείχνει μια σαφή τάση μετακίνησης του κέντρου ενδιαφέροντος σε μια ποικιλία θεμάτων που περιστρέφονται από τη μια γύρω από συγκεκριμένα αντικείμενα και την υλοποίησή τους στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αλλά κυρίως που ασχολούνται με έννοιες σημαντικές για τη μαθησιακή διαδικασία. Η δεύτερη προφανής διαφορά του δικτύου διδασκαλία και μάθηση σε σχέση με το δίκτυο του θέματος μαθητές είναι ότι οι κόμβοι που βρίσκονται στην περιφέρεια δεν είναι απομονωμένοι, αλλά συνδέονται με άλλους κόμβους. Αυτό δείχνει κατά κύριο λόγο το βαθμό αλληλεξάρτησης των λέξεων κλειδιών, δηλαδή των θεμάτων που εξερευνήθηκαν στις διατριβές. Στο θέμα εκπαιδευτική και εκπαίδευση εκπαιδευτικών, η χαμηλή πολυπλοκότητα του δικτύου οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό των διατριβών που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Στο δίκτυο κεντρική θέση κατέχουν δύο τομείς εστίασης, οι ψυχικές ικανότητες και συμπεριφορά αντίληψη. Ενώ σημαντική θέση κατέχουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής, η φυσική αγωγή, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επομένως, οι διατριβές ασχολήθηκαν κυρίως με τις ψυχικές ικανότητες, συμπεριφορές και αντιλήψεις των καθηγητών φυσικής αγωγής στην τυπική εκπαίδευση και με το μάθημα της φυσικής αγωγής. Πριν κλείσουμε την παρουσίαση της μελέτης αυτής, ας δούμε σύντομα τα συμπεράσματα. Στο ζήτημα της θεματολογίας των διατριβών, βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος τους επικεντρώθηκε σε δύο θέματα, στο θέμα μαθητές και στο θέμα διδασκαλία και μάθηση. Παρότι δεν είναι δυνατό να συγκρίνουμε άμεσα τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας με αντίστοιχες διεθνείς μελέτες, διότι εφαρμόστηκε διαφορετική κατηγοριοποίηση στη θεματολογία, μπορούν να παρατηρηθούν κάποιες ομοιότητες και διαφορές. Πρώτο, τόσο στη διεθνή έρευνα όσο και στις διατριβές, φάνηκε ότι το θέμα της διδασκαλίας και μάθησης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεύτερο, πολλές διατριβές ασχολήθηκαν με το θέμα μαθητές, το οποίο όμως στη διεθνή έρευνα αποτελεί απλώς μέρος της θεματικής μάθηση και μαθητές. Τρίτο, σημαντικός αριθμός δημοσιευμένων ερευνών ασχολείται με τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευσή τους, κάτι που συμβαίνει σε πολύ μικρότερο βαθμό στις διατριβές. Τέταρτο, αρκετές δημοσιευμένες έρευνες ασχολήθηκαν με το αναλυτικό πρόγραμμα, κάτι που ελάχιστα συμβαίνει στις διατριβές. Αναφορικά με την εστίαση των διατριβών, φάνηκε ότι οι περισσότερες διατριβές εστίασαν σε δύο τομείς από τους συνολικά έξι που καθορίστηκαν. Το υψηλό ποσοστό που συγκέντρωσε ο τομέας εστίασης συμπεριφορά-άποψη έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα διεθνών μελετών. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει επίδραση του θέματος της διατριβής στον τομέα εστίασης. Προχωρώντας ένα ακόμη βήμα στην ανάλυση των θεμάτων μέσω του συσχετισμού τους με τους τομείς εστίασης και τις λέξεις κλειδιά, παρατηρήθηκε ότι η θεματολογία έχει άμεση επίδραση όχι μόνο στην εστίαση και στις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, αλλά και στο πώς αλληλοσυνδέονται οι λέξεις κλειδιά και οι τομείς εστίασης.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.